Τι σας ενόχλησε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι όπως λέμε ούπεκτης, δηλαδή δεν είναι στα πράγματα στα οποία μπορείς να παίζεις. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή ακόμα και στα ανθρώπινα πράγματα μια σημαία του ελληνικού κράτους να την πάρεις και την κακοποιήσεις και την προσβάλλεις, υπόκεισε σε δίωξη και σε δικαστήρια για προσβολή του συμβόλου του κράτους. Και το κράτος μας είναι ένα κράτος ανθρώπινο όπως όλα τα κράτη. Όταν πρόκειται για θρησκευτικά θέματα, η αξία, η πνευματική και η ευαισθησία των μελών που συγκροτούν το πλήρωμα της Εκκλησίας που θίγεται από μια α ή β, ας το πω έτσι, περιπεκτική διάθεση, είναι πολύ πιο έντονη. Και αφετέρου εκείνοι που έχουμε την ευθύνη ακόμη πολλές φορές και για τις ψυχές των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, για όσους μας εμπιστεύονται, και σας λέω ότι είναι πολλοί, το βλέπουν και λένε καλά οι δικοί μας τι κάνουν, γιατί δεν μιλάνε. Να σας εξηγήσω όμως, μάλλον να ρωτήσω κάτι. Ναι. Από την άλλη, σε πολλές καρναβαλικές εκδηλώσεις έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κάποιους να ντύνονται παπάδες, κάποια πράγματα γύρω από την εκκλησία να έχουν μία θέση. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε πρώτη φορά. Ναι. Να σας πω, δεν υπάρχει άλλο εκτός από το θέμα του γάμου. Ο θέμα του γάμου όμως είναι ένα άλλο ιερό μυστήριο μέσα σε άλλα πλαίσια που αφορά εκείνους που μια φορά στη ζωή τους θα κάνουν το γάμο τους. Μερικοί βέβαια θα ξαναπαντρευτούν πιθανόν, αλλά δεν είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή, το οποίο είναι η υψίστη μυστηριακή πράξη της Εκκλησίας. Είναι, να, αλλά με συγχωρείτε, τα ξέρετε, στο καρναβάλι δεν κάνουνε μόνο... Ένα λεπτό για να συμπληρώσω τη σκέψη. Να τελειώσει αυτό που θέλει, Ελένη, και σου δίνω λόγο αμέσως μετά. Ναι. Αρκεί να σκεφτούμε ότι το θέμα του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι παραδεδομένο το βράδυ του μυστικού δείπνου από τον Χριστό στους 11 μαθητάς, μετά προς 4. Κορυφαία στιγμή της πίστης μας είναι. Παναγιώτατε, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά λέω απλά ότι στα καρναβάλια είτε είναι ο βλάχικος γάμος που υπονοήσατε, είτε και εκδηλώσεις απλές καρναβαλιστών. Βλέπουμε πολλές φορές κάποιον ντυμένο παπά με ένα θυμιατό, ας πούμε, να κάνει πλάκα. Και να λένε αστείο. Και πολλές φορές λένε και αρκετά πράγματα τα οποία πραγματικά μέσα στο πλαίσιο της διονυσιακής λατρείας τα γελάνε και, εν πάση περιπτώσει, διακομωδεί ο κόσμος την Μήπως λοιπόν εδώ αυτό που ενόχλησε είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ήταν ένας απλός πολίτης, αλλά ήταν ένας πολιτικός, ένας βουλευτής? Βεβαίως αυτό έχει τη σημασία του, δηλαδή η ιδιώτης του εν λόγω κυρίου του Διαμαντόπουλου, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχει σημασία το ότι είναι από το κοινοβούλιο, το οποίο κοινοβούλιο εκπροσωπεί το λαό και έχει δώσει όρκον ότι θα προσέχει αυτά τα οποία πρέπει να προσέχει μέσα στη δομή της δημοκρατικής μας πολιτείας. Βέβαια υπάρχει αυτή η διάκριση, ειδικά για το μυστήριο αυτό. Αλλά όλα τα άλλα που λέτε, που γίνονται στα άλλα τα καρναβάλια στην περίοδο των τον Απόκριο, ναι. Λίγο, ναι, πριν από την Σαρακοστή και λοιπά, τον Απόκριο, έχουν ένα χαρακτήρα, σας πω έτσι, απρόσωπο. Δεν είναι, δεν μπορούν να εγγύσουν αυτό το οποίο επιχειρήθη. Ναι. Ίσως και κατά εκτίμηση λανθασμένη, να μην είχε πρόκληση. Άρα λοιπόν λέτε, Παναγιώτατε, ότι μιλούμε για κάτι το οποίο ενοχλεί εσάς, επειδή ακριβώς το πρόσωπο είναι πολιτικό, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά κυρίως γι' αυτό. Εδώ αρχίζει και μια κουβέντα αν είναι, επειδή είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, και θέλω να σας το θέσω και αυτό. Όχι, διότι εγώ στην πρώτη αναφορά μου από τον άμβονα της Θεσσαλονίκης είπα, δεν λέγω ούτε όνομα αυτού του κυρίου, ούτε το κόμμα που ανήκει, ούτε το ανέφερα ποτέ. Γιατί ακριβώς ήθελα να αποφύγω κάτι τέτοιο. Ότι στα άλλα καρναβάλια δεν έχουν γίνει αντίστοιχες φορές. Όχι, αντίστοιχο τέτοιο. Οι ίδιες ιστορίες. Μα κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Εγώ, δεν παρακολουθείτε, δεν υπάρχει παρατηρητήριο καρναβαλιών. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Αυτό έγινε επειδή έτυχε να είναι βουλευτής ο κύριος Διαμαντόπουλος και πέσανε οι κάμερες επάνω. Γι' αυτό κανένας άλλος δεν το ξέρει. Εάν δηλαδή η ένστασή σας, θέλω να πω,
είναι στο θρησκευτικό σκέλος που το αντιλαμβάνομαι αυτό, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορείτε να ξέρετε τι γίνεται στα άλλα καρναβάλια. Εάν είναι για το πολιτικό, εκεί, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένο από τη στιγμή που υπάρχουν βουλευτές που έχουν κάνει πολύ χειρότερα πράγματα, τα οποία έχουν επηρεάσει την κοινωνία μας και στα οποία η Εκκλησία θα έπρεπε να έχει παρέμβει. Είστε τελείως εκτός θέματος. Καλά, μπορεί. Αυτό σας λέω, ναι. Και με προκατάληψη μάλιστα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα ασύγκριτα, ούτε τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, με παροδικές τέτοιες πράξεις που λέτε μιμητικές μόνο με σχήματα ή με ενδυμασία, από τη στιγμή κατά την οποία μάλιστα, και αυτό δεν το λέτε, ούτε προηγουμένως ελέγχθη, ότι εγώ όταν έμαθα ότι προσέφερε από το δίθεν Άγιο Ποτήριο τη Θεία Κοινωνία σε μια κυρία, ότι ήταν βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας και το κατήγγειλα αμέσως. Ναι. Να σας πω πάντως κάτι τώρα. Δεν κάνουμε διάκριση με τα κόμματα. Εμείς ξέρουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Παναγιώτατε, είναι αλήθεια και εγώ στη δήλωσή σας. Ότι δίνετε μεγαλύτερη έκταση σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά Ελένη, αφορά ένα έθιμο ενός τόπου. Δεν σου δίνω λόγο αμέσως. Αλλά το θέλω... έθιμο δεν είναι η γελιοποίηση των μυστηρίων. Τέτοιο έθιμο είναι δεν μπορεί να υπάρχει. Και η αντίδραση του λαού εμείς. Έχουμε δεχθεί την αντίδραση του λαού για να τα λέμε αυτά. Δεν τα λέμε ως άτομα μόνο. Τάκη. Κατανάκτησε ο κόσμος. Καλησπέρα, σεβασμιότατε. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρει. Επειδή η Θεσσαλονίκη έχει αυτό το προνόμιο, λέγεται Παναγιώτατος. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο αείμνηστος Χριστόδουλος, τηλευταία συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει την τηλεόραση της ΕΡΤ, μου είχε πει τότε ότι η Εκκλησία έχει πολιτικό λόγο. Και όχι κομματικό, πολιτικό λόγο. Αυτή την περίοδο που ο ελληνικός λαός πραγματικά έχει πολλά προβλήματα και τα ξέρετε πολύ καλά εσείς. Και βεβαίως υπάρχει όλη αυτή η πίεση της φτώχειας. Η Εκκλησία, κεντρικά, η ειδικούσα Εκκλησία εννοώ, για να είμαστε σαφείς, γιατί δεν έχει πάρει μια πολιτική θέση απέναντι στο πρόβλημα των μνημονίων και αυτής της σκληρής καταπίεσης. Και δεν εννοώ τις μεγάλες προσπάθειες των συσιτίων που ενδεχομένως κάνετε. Εννοώ κεντρικά η ειδικούσα Εκκλησία να κάνει μια σκληρή κριτική, δηλαδή να πει, απέναντι στο πρόβλημα. Είναι βρετάκι με το μνημόνιο θα ή απέναντι. Δεν ξέρω, θα βρει κάτι να πει. Δεν το υποβάλλω εγώ. Εγώ ερώτημα θέτω. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ενδιαφέρον και σας λέω ότι η ειδικούσα Εκκλησία κατά κανόνα εκφράζεται με τον Αρχιεπίσκοπο και με τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Εκεί δεν υπήρξε μια αντίδραση για το θέμα αυτό. Θα σας συμπληρώσω τη σκέψη μου όμως, δηλαδή των μνημονίων. Αλλά από τη πλευρά τη δική μου που ασχολούμαι έτσι κάπως με τα κοινά ευρύτερα και κατά πέτηση του πληρωματός μου, όχι μόνο εδώ αλλά και από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όταν είχαμε την τηλεόραση 3, σας λέω ότι τις συνέπειες αυτού του θέματος των μνημονίων τις έχουμε παρουσιάσει κατά τρόπο πολύ σκληρό και αποδίδοντας ευθύνες και λέγοντας ότι όλοι θα βοηθήσουμε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, αφήνετε μια αιχμή σε ό,τι αφορά τη διοικούσα Εκκλησία κεντρικά και τον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος. Και τώρα εσείς μην υπερασπίζεστε εσείς την. Εμείς είμαστε μεταξύ μας. Όχι. Εγώ θέλω να γυρίσω. Θέλω να γυρίσω στην εικόνα του κυρίου Διαμαντόπουλου. Αλλά δεν αφήνετε να τελειώσουμε το. Θέλω να να κάνω μία επισήμανση. Όχι, μια στιγμή. Δεν μπορούμε να φεύγουμε έτσι και να το αφήνουμε. Να το τελειώσουμε. Μιλάμε για το μνημόνιο. Και σας ρωτώ, εσείς την πρώτη εφαρμογή του μνημονίου ως πολίτες ή και πολιτικοί άνθρωποι καταλάβατε περί τίνος ακριβώς επρόκειτο? Εμείς δεν ξέρουμε ποιες συνέπειες θα έχει. Πώς θα λέγαμε, αλλά οι εκπρόσωποι μας που στέλνουμε στη Βουλή είχαν την αρμοδιότητα να το κάνουν. Αλλά τους εκπροσώπους της Βουλής δεν τους δώσαμε ως πολίτες που τους ψηφίζουμε την άδεια να έρχονται και να διακομωδούν. Ας γυρίσουμε λίγο. Αυτό δεν μπορεί να συγχωρηθεί ποτέ, να το ξέρετε, αν δεν υπάρξει μετάνοια.